εκτός από τον κύριο Ηλία Μόσιαλο, τον καθηγητή πολιτικής υγείας στο London School of Economics. Γεια σας, κύριε Μόσιαλο. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Και καλό μήνα. Καλό μήνα. Υγεία να έχουμε. Λοιπόν, ένα από τα βασικά ερωτήματα που έχουν όλοι είναι αν οι εμβολιασμένοι κολλάνε, αν προστατεύονται, και έχοντας και το παράδειγμα του Ισραήλ, που η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπερδευτεί λίγο με τα στοιχεία που βγαίνουν, πόσο προστατεύουν τα εμβόλια, ποιους προστατεύουν και αν το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Κοιτάξτε, με το Ισραήλ υπήρχε μια παρεξήγηση όσον αφορά το ποσοστό των εμβολιαστέντων. Υπήρχε η αίσθηση στη χώρα μας και υπάρχει ακόμα σε πολλούς ότι έχουν λίγο πολύ εμβολιαστεί όλοι οι Ισραηλινοί. Άρα, πώς είναι δυνατόν να βλέπουμε να αυξάνει ο αριθμός όσων έχουν κολλήσει την νόσο του κορονοϊού? Ναι. Στην πραγματικότητα έχουν εμβολιαστεί περίπου το 60,5% των Ισραηλινών. Δηλαδή, ένα 40% των Ισραηλινών δεν έχει εμβολιαστεί. Είναι μεγάλο ποσοστό αυτό. Και αν δούμε σε ορισμένες κοινότητες, όπως τις κοινότητες των υπερορθόδοξων Ισραηλινών, που είναι περίπου 1 εκατομμύριο, μόνο το 35% έχουν εμβολιαστεί. Εκεί, στις κοινότητες των Αράβων, προσεγγίζουν Αράβων Ισραηλινών που ζουν στο Ισραήλ, ναι, ναι, που είναι περίπου 2 εκατομμύρια, λιγότεροι από το 50% έχουν εμβολιαστεί. Και γνωρίζουμε επίσης ότι σε κλειστές κοινότητες και πολυπληθείς κοινότητες, δηλαδή είναι μια κομμόπολη, ένα χωριό όπου η μεγάλη πλειοψηφία δεν έχουν εμβολιαστεί, μια συνοικία σε μεγάλη πόλη όπου μπορούν να ζουν οι υπερορθόδοξοι, τότε η δυνατότητα διασποράς και η πιθανότητα είναι πολύ μεγάλη να υπάρχει διασπορά μεταξύ τους. Mm-hmm. Επομένως, ας κρατήσουμε αυτό από το Ισραήλ, όπου βλέπουμε τα τελευταία στοιχεία τα οποία βγαίνουν από εκεί, ότι η πιθανότητα σοβαρής νόσης από τον κορονοϊό είναι 13 φορές μεγαλύτερη στους ανεμβολίας τους σε σχέση με τους εμβολιασμένους. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα εμβόλια επιτελούν τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι να αποτρέψουν πλήρως τη λίμωξη, δηλαδή να μην κολλήσουμε καθόλου τον κορονοϊό. Ο δεύτερος είναι, αν κολλήσουμε, να περάσουμε τη λίμωξη ήπια σχετικά, όχι πολύ σοβαρά. Και ο τρίτος είναι να μειώσουν την πιθανότητα διασποράς. Mm-hmm. Λοιπόν, το κάνουν και τα τρία αυτό. Δηλαδή και μειώνουν την πιθανότητα να αναπτύξουμε τη λίμωξη. Ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα νοσήσει αν κολλήσει τον κορονοϊό. Δηλαδή το σταματάει, σταματάει τη λίμωξη. Ένα ποσοστό από τη στιγμή που θα κολλήσει, και οι περισσότεροι από αυτούς θα την περάσουν ήπια, και μετά ξέρουμε ότι μειώνει και την πιθανότητα διασποράς στο εμβόλιο. Δηλαδή δεν είναι οι ίδιοι σε αυτούς που είναι εμβολιασμένοι και κολλήσουν τον κορονοϊό σε σχέση με αυτούς που δεν είναι εμβολιασμένοι και τον κολλήσουν. Mm. Επομένως, τα εμβόλια εξακολουθούν να είναι πολύ αποτελεσματικά. Με βάση τα στοιχεία του Ισραήλ, είναι από 81% στους άνω των 80 μέχρι 100% στους κάτω των 30 αποτελεσματικά, όσον αφορά την αποτροπή των νοσηλιών και τη σοβαρή νόση. Mm-hmm. Πολύ δηλαδή. Με τα στοιχεία της Δανίας γνωρίζουμε επίσης ότι τα ποσοστά αποτελεσματικότητας υπερβαίνουν το 90%. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή ασφαλείς πλέον πληροφορίες από τις επιστημονικές έρευνες ότι ενώ έχουμε χάσει λίγο σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων σε σύγκριση με την προηγούμενη παραλλαγή, την παραλλαγή Α που είχαμε στην Ευρώπη και στη χώρα μας, mm-hmm. έχει πέσει λίγο η αποτελεσματικότητα, εξακολουθεί όμως να είναι εξαιρετικά υψηλή. Μάλιστα. Η κατάσταση στη χώρα μας για το μήνα τον οποίο μπαίνουμε τώρα, κύριε Μόσιαλο, πώς εκτιμάτε ότι θα είναι? Θα δούμε αύξηση των κρουσμάτων, αύξηση των διασωληνωμένων και δυστυχώς και των απολειών ανθρώπων ή όχι? Θα δούμε αύξηση των κρουσμάτων. Ναι. Αντικειμενικά αυτό θα γίνει γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Και εφόσον ανοίγουν τα σχολεία, θα κολλήσουν περισσότερα παιδιά, καθώς θα υπάρχουν πολλές συναναστροφές. Δεν θα είναι τόσο μεγάλη η επίπτωση στα ίδια τα παιδιά, γιατί γνωρίζουμε ότι θα περάσουν την νόσο πολύ πιο ήπια σε σχέση με τους μεγαλύτερης ηλικίας συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα τους άνω των 50. Mm. Επίσης, η θνητότητα και η πιθανότητα να μεταφέρουν στο σπίτι είναι πάρα πολύ μικρή. Σωστά, θα το μεταφέρουν στο σπίτι. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται στο σπίτι. Θα είναι εμβολιασμένοι οι γονείς? Θα υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες? Αν είναι όλοι εμβολιασμένοι, επομένως μπορεί να περάσει κάπως η νόσο σε αυτούς που είναι εμβολιασμένοι, να περάσουν η συντηρητική τους πλειοψηφία την νόσο στο πόδι, ας το πούμε έτσι, αλλά ένα μικρό ποσοστό, γνωρίζουμε ακόμα και στους εμβολιασμένους, μικρό ποσοστό, όχι σημαντικό, μπορεί να καταλήξει στο νοσοκομείο. Επομένως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το πρόβλημα βέβαια θα είναι μεγάλο με τους ανεμβολίαστους τους. Γιατί mm-hmm. γνωρίζουμε ότι περίπου μέχρι τότε, τα μέσα Σεπτεμβρίου, ένα 40% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι ακόμα ανεμβολίαστοι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι το 53-54% είμαστε πλήρως εμβολιασμένοι. Mm-hmm. Θα έχει αυξηθεί το ποσοστό αυτό μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά ακόμα θα υπάρχουν και ένα όπως και στο Ισραήλ, όπως είπαμε πριν. Κύριε Μόσιαλε, σε κάθε περίπτωση εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι θα πρέπει να τηρούμε τα ίδια πρωτόκολλα, αντιλαμβάνομαι εγώ. Δηλαδή, σαφέστατα, ναι, και σαφέστατα θα πρέπει να τηρούμε τα ίδια πρωτόκολλα, ιδιαίτερα στους κλειστούς χώρους. Δηλαδή, η χρήση της μάσκας είναι
απαραίτητη στους κλειστούς χώρους, όπως και η τήρηση, η σχετική τήρηση των αποστάσεων στο βαθμό που αυτό μπορεί να γίνει και η συχνή καθαριότητα των χεριών. Αυτά τα μέτρα τα οποία λέγαμε τόσο καιρό πρέπει να συνεχίσουμε να τα τηρούμε. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, εσείς, αν θυμάμαι καλά και νομίζω καλά θυμάμαι, έχετε κάνει εμβόλιο AstraZeneca και τις δύο δόσεις στη Βρετανία AstraZeneca. Ο Γιάννης Κολοκυθάς, εδώ αρχισυντάκτης μας, επίσης έχει κάνει AstraZeneca. Η τρίτη δόση, αν χρειαστεί και όταν χρειαστεί για την Ελλάδα, δεν θα είναι AstraZeneca από ό,τι καταλάβαμε. Δεν ξέρω για τη Βρετανία. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Όχι, δεν θα είναι. Και τη Βρετανία είναι πιθανό να έχουμε μίξη εμβολίων. Αυτό συζητάει τώρα η Επιτροπή των Εμβολιασμών. Το πιο πιθανό είναι θα πάμε σε συνδυασμό AstraZeneca με Pfizer, γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλές ποσότητες του εμβολίου της Pfizer, λιγότερες ποσότητες του εμβολίου της Moderna. Αυτό θα γίνει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα σταματήσει η χρήση κατά πάσα πιθανότητα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα αυτό, ούτε έχει κινδύνους, γιατί αυτό είναι που φοβούνται οι περισσότεροι. Όχι, έχουν τεστάρει οι επιστήμονες στην ασφάλεια και οι εταιρείες έχουν τεστάρει την ασφάλεια. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερες αντιδράσεις ασφάλειας, για να το παρενέργειες, για να το πούμε απλά. Γνωρίζουμε όμως ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου αυξάνει όταν υπάρχει η μίξη των εμβολίων. Ναι. Επομένως, είναι και θεμητό να κάνουμε αυτή τη μίξη της AstraZeneca με την Pfizer. Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Mm-hmm. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Είναι απαραίτητη η τρίτη δόση, κύριε Μόσχαλε? Και πότε πρέπει να γίνει. Σε όσους είναι ανοσοκατασταλμένοι, στα άτομα τα οποία ανήκουν στις πολύ ευάλωτες ομάδες, όπως πολύ σωστά έχει καθορίσει και η Εθνική μας Επιτροπή των Εμβολιασμών, θα αρχίσουν σιγά σιγά να γίνεται ο προγραμματισμός και έχει αρχίσει ο προγραμματισμός. Αλλά όχι τώρα, λέτε. Για τους ανοσοκατασταλμένους και τους πολύ ευάλωτες πρέπει να γίνει τώρα. Για όλους τους υπόλοιπους δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να γίνει πριν τη συμπλήρωση 8 μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. Επομένως, έχουμε ακόμα χρονικά περιθώρια. Υπάρχουν περιθώρια, ναι. Με εξαιρέσεις ίσως όσων ξεκίνησαν να κάνουν τα εμβόλια στις αρχές της χρονιάς που διανύουμε. Δηλαδή, από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Ίσως στους επόμενους μήνες να υπάρχουν σκέψη και για αυτούς που πήγανε πρώτοι να κάνουν το εμβόλιο. Τώρα, ένα διπλό ερώτημα για να ολοκληρώσουμε, κύριε Μόσχαλε. Πρώτον, αν θα κολλήσουμε όλοι, και έχουμε και το παράδειγμα της Βρετανίας που είναι μεγάλη διασπορά του ιού και ήταν μεγάλη διασπορά. Και δεύτερον, πότε προβλέπετε ότι μπορούμε να ξεμπερδέψουμε με αυτό που μας έχει βρει? Διαβάζω τώρα στο Guardian σήμερα για μια νέα μετάλλαξη, λέει, που βρέθηκε στην Νότια Αμερική και όλα αυτά τα σχετικά. Θα υπάρχουν νέες παραλλαγές και σίγουρα τους επόμενους μήνες. Είχαμε ήδη πάρα πολλές μέχρι τώρα. Το ερώτημα είναι αν μας ασχολούν αυτές οι νέες παραλλαγές. Δηλαδή, αν κάνουν την νόσο πιο μεταδοτική και αν κάνουν τα συμπτώματα πιο βαριά. Επομένως, υπάρχει ένα σύστημα διεθνούς παρακολούθησης τώρα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από δίκτυα διακυβερνητικά και οι ίδιες οι εταιρείες παρακολουθούν τις εξελίξεις. Θα ξέρουμε τους επόμενους μήνες ποια κατεύθυνση θα πάμε. Είναι πιθανόν ο ιός αυτός να γίνει ακόμα πιο μεταδοτικός. Είναι πιθανόν όμως να υποχωρήσει η μεταδοτικότητα. Πότε προβλέπετε εσείς? Πότε προβλέπετε? Πότε προβλέπετε ότι θα μπορέσουμε να τελειώσουμε με αυτό που μας έχει βρει? Θα μπορέσουμε να τελειώσουμε μόνο αν αυξηθούν πάρα πολύ τα ποσοστά των εμβολιασμένων. Στη Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή είμαστε πλήρως εμβολιασμένοι το 78% και ακόμα υπάρχει μεγάλη διασπορά της νόσου, αλλά το 22% είναι πολλά εκατομμύρια πολίτες. Είναι περίπου 14-15 εκατομμύρια ανεμβολίαστοι. Το να βλέπουμε 30.000 κρούσματα σε 15 εκατομμύρια ανεμβολίαστους είναι κάτι αναμενόμενο με τη μεταδοτικότητα που έχει αυτή η νόσος. Στο αν θα κολλήσουμε οι περισσότεροι ή όλοι, αυτό είναι αναπόφευκτο. Αλλά εδώ είναι και η μεγάλη σημασία των εμβολίων. Δηλαδή, μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, κατά τη γνώμη μου, θα έχουν κολλήσει η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη μας. Το ερώτημα είναι πόσοι από εμάς θα έχουμε κάνει εμβόλια. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που θα κολλήσουν και θα έχουν κάνει το εμβόλιο θα είναι προστατευμένοι, θα είναι πολύ καλά προστατευμένοι. Θα περάσουν την νόσο ήπια. Από εκεί και πέρα όμως γνωρίζουμε ότι με τη Δέλτα είναι πολύ μεγάλη η πιθανότητα, ιδιαίτερα στους άνω των 60, προσεγγίζει το 20%, αν δεν έχουν εμβολιαστεί, να βρεθούν στο νοσοκομείο. Και γι' αυτό γίνεται μια επιπλέον έκκληση τώρα. Η μεγάλη ανησυχία είναι κυρίως στις ηλικιακές ομάδες των άνω των 50. Να εμβολιαστούν τους επόμενους δύο μήνες, έτσι ώστε να έχουν μεγάλη προστασία. Καλημέρα, κύριε Μόσχαλε. Καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.